Όταν άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο με τίτλο «Γράμματα από γρανίτη», μία και μοναδική φιλοδοξία είχα. Απλώς να αφήσω πίσω μου τις πατημασιές μου, αδιαφορώντας αν θα αποκέρδιζα έστω και ένα ευρώ από την έκδοσή του. Εσείς όμως απόψε, με τον θησαυρό της παρουσίας σας, με κάνατε πάμπλουτο. Στην κυριολεξία απογειώσατε έναν ταύρο. Την χαρά μου να έχετε και από καρδιάς σας ευχαριστώ όλους ανεξαιρέτως και αδιακρίτως. Δεν θα ήμουν συνεπής προς τον γραπτό μου λόγο ως αντίλογος εάν ακολουθούσα την πεπατημένη μιας βιβλιοπαρουσίασης. Εάν όμως ακολουθούσα την πεπατημένη μιας βιβλιοπαρουσίασης, τότε στη θέση μου θα ήταν ένας γυραιός το δέμας, νεότατος στο νου, στην ψυχή και στην καρδιά, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολυμαθέστατος, σε βαθμό καταπλήσοντα τον οποιοδήποτε συνομιλητή του, ο οποίος, ο Σπύρος ο Παρασκευάς, ο οποίος εις επίκον ημών θα μου έλεγε τα εξής. Αγαπητέ Γιώργο, στην αρχή σκέφτηκα να γράψω κριτική σε κάθε σελίδα. Μετά όμως όριμων σκέψην δεν το έκανα, διότι με κανέναν τρόπον δεν θα ήθελα να επέμβω σε ένα τέτοιο φιλοσοφικό πόνημα που ασφαλώς θα του κατέστρεφε την όλη ωραιότητα των σκέψεων και των εκφράσεων. Λίγα μόνο σαν έπαινο μου επιτρέπεται να γράψω. Το κείμενο όλο ο πατήρ των μελλοντιστών Μαρινέτη θα το χαρακτήριζε μεταθαυμασμού σουρεαλιστικών, πράγμα το οποίο ο μεγάλος Νίτσε θα ήταν εις θέση αδιάβλητα να πραγματευτεί. Αυτό που διακρίνει και ένας μύστης αντιλαμβάνεται είναι ότι τα πάντα στηρίζονται εις το θετικόν και αρνητικόν, στο σύν και το πλην, στην δράση και την αντίδραση και όπως τονίζεις, στον λόγον και τον αντίλογον. Και οι δύο διέπονται από ένα σκληρό σαρκασμό, δεικτική ηρωνία θα έλεγα, την οποία μόνο ένας χάινε θα ήταν εις θέση εφάμιλα να αποδώσει. Ο λόγος και ο αντίλογος δημιουργούν μια διατύπωση όπου μαθηματικώς έχουν το αυτό πρόσημον, συνταυτιζόμενον ως προς την απόλυτον τιμήν, λέγε έννοια, ένθατο συν και το πλην είναι τα αυτά. Σπύρος Παρασκευάς. Εάν λοιπόν ακολουθούσα την πεπατημένη μιας βιβλιοπαρουσίασης, τον Σπύρο τον Παρασκευά θα τον διαδέχονταν στο λόγο ένας εκλεκτός μου φίλος, τον οποίον θεωρώ και είναι ο νέστορας της πολιτικής και της δικηγορίας, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος και αυτός επιλέξει, θα σας έλεγε, τα εξής. Ο Γιώργος Καζάζης αυτοπροσδιορίζεται μέσα από το στοχασμό του και τη στάση ζωής που αυτός ο στοχασμός διαμορφώνει. Η δημιουργική έμπνευση της σκέψης του γίνεται διαπλαστική δύναμη της καθημερινής πραγματικότητας και η ατέρμονη πολυπλοκότητα αυτής της πραγματικότητας εσωτερικεύεται ως ασίγαστη συνειδησιακή αναζήτηση και αμφισβήτηση. Στο πεδίο όπου η ζωή του καθενός παίρνει το σχήμα της και τα όρια της, διεκδικεί το περιεχόμενό της και τους ορίζοντές της, ο Καζάζης μάχεται με αυθεντικό ήθος, ερωτά την ύπαρξή του και επερωτά τον κόσμο, ενασκεί το δικαίωμα της απελευθερωτικής δυνατότητας για υπερβάσεις και μεταβάσεις, αποκρισταλώσεις και ανατροπές, λογοδοτεί σε όλες τις αξιώσεις
του προσώπου και του πολίτη. Νίκος Κωνσταντόπουλος. Εάν λοιπόν ακολουθούσα για τρίτη φορά το λέω την πεπατημένη μιας βιβλιοπαρουσίασης, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο θα τον διαδέχονταν στο λόγο ο εκδότης μου από τις εκδόσεις Γόρδιος, ο Θεόδωρος Σωσάνογλου, ο οποίος και αυτός συνελώντη υπήν επιλέξει, θα σας έλεγε τα εξής. Το βιβλίο αποτελεί μια σουρεαλιστική αντιμετώπιση της καθημερινής πραγματικότητας, βγαλμένη μέσα από ένα διάλογο μεταξύ του λόγου και του αντιλόγου, που καταλήγει στην απόλυτη αμφισβήτησή της ως υπαρξιακής οντότητας, οριοθετώντας ταυτόχρονα τον πραγματικό, τον αληθινό κόσμο, από τον οποίο αρχίζει και στον οποίο τελειώνει η ψευδαίσθησή της. Θόδωρος Σωσάνογλου. Εάν λοιπόν ακολουθούσα την πεπατημένη μιας βιβλιοπαρουσίασης, αυτά θα ακούγατε. Τα ίδια όμως δεν ακούσατε και με τον ανορθόδοξο τρόπο τον οποίο επέλεξα για να κάνω αυτή την βιβλιοπαρουσίαση. Επί της ουσίας υπάρχει κάποια διαφορά, ασφαλέστατα όχι. Εγκαταλείποντας όμως αυτά τα εν πολλής και για πολλούς ακατάληπτα, την γλώσσα δηλαδή των λογίων, δύο απλά λόγια θα ήθελα να σας πω για το βιβλίο μου. Το βιβλίο μου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στις δεξιές σελίδες και στις αριστερές σελίδες. Καλό είναι να διαβάζετε πρώτα τις δεξιές, όσο το πάρετε και μετά τις αριστερές. Στις δεξιές σελίδες, υπό τον τίτλο «Ο Λόγος», αναπτύσσονται 800 περίπου αποφθέγματα, αφορισμοί, συμβουλές και παρενέσεις προς ανώριμους, προς όριμους και προς υπερόριμους. Όλα αποστάγματα του νου, της πείρας και της ψυχής μου. Στις αριστερές σελίδες, υπό τον τίτλο «Διάλογος», αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ του λόγου και του αντιλόγου σε ένα νοητό καφενείο, ο οποίος έχει προδήλως εύθυμο χαρακτήρα με σκοπό να διασκεδάσει την σοβαρότητα του λόγου των δεξιών σελίδων, αλλά ταυτόχρονα προς το τέλος του και να τον ερμηνεύσει με τρόπο αυθεντικό. Ο διάλογος αυτός, μεταξύ του λόγου και του αντιλόγου, αναπτύσσεται κατ' εφαρμογή της διαλεκτικής μεθόδου του Σοκράτη, εκτός από τον τελευταίο διάλογο που είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος, ο οποίος αναπτύσσεται κατ' εφαρμογή της μευτικής μεθόδου του Σοκράτη. Για εκείνους οι οποίοι αγνοούν την έννοια της μευτικής μεθόδου του Σοκράτη, με δύο λόγια είναι οι εξής. Ο Σοκράτης, όταν ήθελε να πει κάτι σε κάποιον συνομιλητή του, παραδείγματος χάρη αν ήθελε να του πει τον ορισμό της αλήθειας, δεν του έλεγε αλήθεια είναι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τι έκανε? Υπέβαλε ο Σοκράτης μία απλή ερώτηση στον συνομιλητή του, επί της οποίας έπαιρνε μία απλή απάντηση. Μετά του έκανε δεύτερη ερώτηση απλή και έπαιρνε δεύτερη απλή απάντηση. Μετά τρίτη και τέταρτη και πέμπτη. Δι' αυτόν τον έρωτο αποκρίσεων ο Σοκράτης γλίστραγε τον συνομιλητή του προς τα εκεί που ήθελε να τον πάει. Με άλλα λόγια, του εκμεύε με αυτόν τον τρόπο εκείνο που ήθελε να του πει, ώστε να μην του το πει ο ίδιος, αλλά αυτό που ήθελε να του πει ο ίδιος να το πει ο συνομιλητής του. Ακροτελευταίως, θέλω να σας πω το εξής. Το μυστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι αναπτυσσόμενο στις τελευταίες του σελίδες αποκαλύπτει την κοσμοθεωρία μου, απαντώντας στο τριπλό ερώτημα ποιος είμαι ως άνθρωπος, από πού έρχομαι και πού πηγαίνω. Σχηματικά, αυτή η θεωρία μου αναπτύσσεται με τρεις κύκλους εφαπτόμενους και ενυπαρχόμενους. Αναπτύσσεται με τρεις κύκλους
εφαπτόμενους και ενυπαρχόμενους, εκ των οποίων ο μέγιστος κύκλος, ο γαλάζιος, είναι ο κύκλος του πνεύματος, ο κόσμος του πνεύματος. Ο μεσαίος κύκλος, ο πράσινος, εφαπτόμενος και ενυπαρχόμενος μέσα στον γαλάζιο κύκλο, είναι ο κύκλος της ζωής μας, ο κόσμος που ζούμε. Ο μικρός κύκλος, ο κόκκινος, και αυτός εφαπτόμενος και ενυπαρχόμενος στους άλλους δύο κύκλους, είναι ο κύκλος του ονείρου, ο ονειρικός κόσμος. Εάν θεωρήσουμε τον ονειρικό κόσμο και τον κόσμο που ζούμε, αυτό το σημείο, το κοινό, το μοναδικό μεταξύ των τριών κύκλων, αυτό είναι το σημείο της επαφής, αυτό το σημείο της επαφής μεταξύ του ονειρικού κόσμου και του κόσμου που ζούμε, λέγεται ξύπνη. Μόλις ξυπνάμε, συνειδητοποιούμε ότι φύγαμε από τον εφιάλτη του ονείρου μας και είμαστε στο κρεβάτι μας ήσυχοι και κοιμόμαστε. Αυτό λοιπόν το κοινό σημείο επαφής μεταξύ αυτού του κόσμου, του ονειρικού και του κόσμου που ζούμε, λέγεται ξύπνη. Εάν θεωρήσουμε τον κόσμο που ζούμε με τον κόσμο του πνεύματος, το μοναδικό κοινό σημείο που έχουνε είναι το σημείο της μέθεξης, της μετάβασης από τον ένα κόσμο στον άλλο. Είναι το σημείο της μετάβασης από τον κόσμο που ζούμε στον κόσμο του πνεύματος. Αυτό το σημείο της μετάβασης εσείς το λέτε θάνατο. Εγώ το λέω ξύπνη. Όταν μεταβαίνουμε στον κόσμο του πνεύματος, συνειδητοποιούμε εκείνο που συνειδητοποιούμε τη στιγμή που ξυπνάμε από το όνειρό μας. Και εδώ, όταν μεταβαίνουμε στον κύκλο του πνεύματος, αντιλαμβανόμαστε, συνειδητοποιούμε ότι είμαστε στον πραγματικό κόσμο και γλιτώνουμε από τον εφιάλτη της ζωής μας. Γι' αυτό και το βασικό σύνθημα του βιβλίου είναι: «Κι αν σε φοβίζει ο θάνατος, γίνε αθάνατος». Follow me. Όμως δεν θα είτε ευπρεπές, ίσως και αγενές, να σας ζητήσω από το βαρέλι ή το αμπέλι, αν θέλετε, του νου, της πείρας και της ψυχής μου, αν πρώτα δεν σας έδινα ένα ποτηράκι για να το δοκιμάσετε αυτό το κρασί. Του Θόπερ με περιμενευόμενο νεστή ότι θα σας αναγνώσω για λίγα λεπτά μερικά τυχαίως ηλυμένα από φέγματα από τις δεξιές σελίδες και τέσσερις μικρούς διαλόγους από τις αριστερές σελίδες. Από τις δεξιές σελίδες. Άναψε το καντήλι της αγάπης. Βάλε τον ήλιο μέσα σου. Αν δεν έχεις εχθρούς, φρόντισε να αποκτήσεις. Ξέχνα τα κόμματα. Μάθε τις τελείες. Η τελεία είναι η αρετή του λόγου. Μαζί με την Παύλα είναι η θέωσή του. Φυλάξου από τα θαυμαστικά, το δηλητήριό τους μέλη. Η ανοησία είναι το νυχτολούλουδο του νου. Ανθίζει όταν ο νους κοιμάται. Τα λουλούδια της αγάπης τον χειμώνα ανθίζουν. Η αλήθεια είναι γυναίκα. Δεν την μαθαίνεις ποτέ. Τι περίμενες από μια άγνωση? Ο Θεός δεν ήταν αναγκαίο να δημιουργήσει τον κόσμο αφού έπλασε την γυναίκα. Η γυναίκα είναι ο κόσμος όλος.